Scrunch Part 2. Γύρισα και το Scrunchy να φαίνονται τα λέλουδα και οι καλές προθέσεις και οι μοσχοβολιστές προθέσεις και διαθέσεις να ηρεμήσουν και λίγο τα πνεύματα. Και περιμένω εσάς και την Κατερίνα μας, στην παρέα μας, την Κατερίνα μας, τη Σακάμνια την Κατερίνα. Καθώς έχει τέλεια νέα για μας. Τέλεια νέα για μας. Περιμένω να μπείτε. Ξανά. Ξανά καλησπέρα σας. Τα κατάφερα. Η κοπέλα ποια είναι? Πες μου ότι τα έχουμε καταφέρει. Τα έχουμε καταφέρει, αλλά δεν σας γνωρίζω. Γεια σας. Καλησπέρα, ναι. Το κάνουμε νωρίς. Ναι. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Ποια είστε? Συγγνώμη, κυρία μου. Ποια είστε? Πρόλαβα σήμερα, το χάρηκα πάρα πολύ που το αποφασίσαμε να το κάνουμε απόγευμα, γιατί πρόλαβα να κάνω μάλι. Και η κομμότριά μου έχει κάνει έτσι, μου έκανε αυτό το περίεργο. Αυτό ωραίο είναι νομίζω. Τι λέτε? Τι καταπληκτικό που είναι. Ναι. Τι καταπληκτική και ανανεωμένη που είσαι γενικότερα και σούπερ απ σε βρίσκω. Σε βρίσκω σούπερ απ, σούπερ, σούπερ. Όλα σούπερ. Και όλα απ' τα βλέπω, Κατερίνα μου. Φτου, 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 φτου. Στα όρη, στα άγρια βουνά. Στα όρη, γιατί τον τελευταίο καιρό βάζω τριπλή ξεμάτιασμα. Και όποιος άλλος, παρακαλώ, και τετραπλό και πενταπλό. Παρακαλώ πολύ. Πιάστε τη σούπερ απακάμι. Να σου πω κάτι. Έγινε ακριβώς αυτό που είπες. Δεν μπορώ να σταματήσω να το βάζω αυτό τώρα που ξέρω ότι μπαίνει και στα βλέφαρα. Ναι. Δηλαδή, τώρα βαφόμουν στο TikTok. Και το έβαλα πάλι και λέω, το έβαλες και το... μπορείς να το βάλεις όσες φορές θες, όχι. Δεν είπες, δηλαδή δεν πειράζει. Δεν μπορώ, έχω πάθει, δηλαδή αυτό το... Εγώ είμαι χωρίς προϊόν, έτσι, δεν έχω. Έχω τρελαθεί, δεν προλαβαίνω, γίνεται χαμός. Είμαι χωρίς προϊόν και έχω τρελαθεί. Βέβαια, καλό είναι αυτό που δεν το φοράω, γιατί θέλω να κάνω ένα wash out και να φορέσω κάτι άλλο που... Σας έχω πει ότι σκέφτομαι να κάνω. Οπότε ήθελα να μου τύχει αυτό περίπου και είμαι μόνο με το lift and botox και την κρέμα ανοιχτός. Εντάξει. Ματριξίλ forever. Ματριξίλ forever. Εντεύε. Κάποια που με μάλωνε να της πω ότι το βράδυ αυτός πλέον είναι ο συνδυασμός μου. Είναι ματριξίλ, κρεμούλα, με lift and botox. Με lift and botox, το ξέρα. Το ξέρα ότι θα το κάνεις αυτό εκεί το βράδυ. Το ξέρα. Αυτό κάνω. Δηλαδή μόνο αυτά τα δύο χωρίς το γεμιστήρα μας. Χωρίς πάντα. Πάντα. Γιατί απλά ενώ που πόνο του. Ναι, ναι. Το διάβασες αυτό που μας έκανες χιλάρες με το eye and line. Ναι. Έχω αρχίσει κι εγώ. Έχω αρχίσει και εγώ και κάποιες κυρίες στέλνουν μηνύματα και τα βλέπω πολύ γρήγορα που λένε και εγώ έχω αρχίσει, τρέχω. Φανταστικό ήταν, πραγματικά, αν το κορίτσι μας είναι μέσα ή το δει κάποια στιγμή, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλινική μελέτη, κανονικότατη κλινική μελέτη, full. Και ξέρεις τι γίνεται, εγώ που έκανα πάρα πολύ έντονο zoom, καταλαβαίνεις για άλλους λόγους δικούς μου τώρα εγώ, δεν είδα μόνο το juice, αυτό που θέλουμε, το juicy, το ωραίο, το αυτό, το γεμάτο. Παρατήρησα τη κάθε λεπτή γραμμή, την κάθε πτύχωση που είχε αρχίσει να σχηματίζεται στα χείλη, ότι ως διαμαγείας, τόσο πολύ που έκαναν plumping και δούλεψε το eye and line, έφυγαν όλα. Και τις έκανε χυλάκια σαν να είναι πετροκέρασο κορίτσι 5 χρονών 6 που εκεί πέρα εντάξει το κολαγόνο και η ελαστίνη και γενικότερα τα πάντα όλα είναι στο 100%.
Έπαθα σοκ με την ανάλυση όταν την έκανα. Μιας και πιάνουμε το πλέον το προϊόν της Ακάμια που θυμάσαι, το είχα πει κιόλας ότι για μένα αυτή η φόρμουλα, όσο και να προσπαθήσουν, την έχω δουλέψει πάρα πολύ. Μπορεί να πάρουν όνομα, μπορεί να... είναι το μαγικό κόλπο για να μπουν συστατικά κάτω από την επιδερμίδα και να δώσουν αυτό το μακιγιάζ. Όπως τώρα, να τους πεις τι κάνουν στην τηλεόραση με τα προϊόντα σου, στις σειρές και στις εκπομπές που το έχεις δώσει. Μην πεις στις σειρές και τις εκπομπές και τους ηθοποιούς, γιατί δεν κάνει. Πω, την άλλη εβδομάδα έχουν όλοι λανσάρισμα και θα τα δείτε όλα. Α, θα μάθουμε κιόλας και θα τους παρακολουθούμε. Εντάξει, χαμός θα γίνει. Χαμός θα γίνει. Να είσαι καλά, να έχεις πραγματικά την καλύτερη πορεία. Γιατί τέτοιο προϊόν που να τοποθετείτε και πάνω από το μακιγιάζ και να νιώθεις το τσικιτσίκι και να δρά το τσικιτσίκι και να κάνουμε χιλάρες, εντάξει. Και μάτια. Ναι. Και επειδή στο προηγούμενο live και τις ρητίδες μας και στο προηγούμενο live δεν θυμάμαι την κυρία. Ξέρετε πάντα και σας το λέω, αν ρωτήσετε κάτι που δεν το γνωρίζω ή κάνετε κάτι που εγώ δεν το έχω σκεφτεί, μας πείτε κάτι. Δυστυχώς για μένα, και σας το λέω δυστυχώς γιατί πάω και διαβάζω πάρα πολύ γι' αυτό, μας έδωσε στο προηγούμενο που λύναμε τις απορίες, εκείνο το που εγώ έτρεχα... Α, το βραδινό μας το υπέροχο. Αυτό το που έτρεχα εγώ σαν την τρελή που προσπαθούσα. Και σήμερα μου το είπε η κοπέλα εκεί στο κομματήριο, η άλλη μου λέει, σε είδα πολύ κοντά τέρμα. Της λέω, αγάπη μου, έτρεχα, λέω, έπεσε το ένα το άλλο, δηλαδή για να γίνει αυτό. Εντάξει. Έγινε χαμούλης. Μας ρώτησε λοιπόν και θέλω, αν είναι μέσα στο, εδώ τώρα στο live, εγώ διάβασα κάτι, έχω διαβάσει κάποια πράγματα, ήταν να βγει ένα προϊόν και σας είπα ότι ήδη είχα σκεφτεί για δύο, αλλά μάλλον έχω καταλήξει σε ποιο. Θα μπορώ άνετα να βάλω αυτό το νέο συστατικό που έχω σκεφτεί και έχω διαβάσει. Απλά θέλω να μου δώσει διευκρίνηση αν εννοεί το tier. Αυτό εδώ μιλάς το εσωτερικό για τον Τωρίνο, για τον Τωρίνο, τώρα κατάλαβα, γιατί προσπαθώ μέσα από τις λέξεις μας σου, είπε, λοιπόν, τα σχόλια στο μυαλό μου, το προηγούμενο μας live, μιλάς για τον Τωρίνο που σου ζήτησε να κάνεις ό,τι μπορείς για τις ρητιδούλες και τις λεπτές γραμμές στην εσωτερική μεριά εδώ που ενώνεται με τη μύτη, γιατί εκεί κάνουμε γκριμάτσες, πολύ δεν φοράμε γυαλιά από το πρωί μέχρι το βράδυ και όταν βγαίνουμε έξω και κάνουμε αυτή την κίνηση για να μην τυφλωθούμε από τον ήλιο, από το φως του κινητού, του φλάς τέλος πάντων και δημιουργούνται υπερητίδες εδώ στην ένωση με τη μητούλα. Ναι. Αυτό λες κάπου εκεί. Αυτό ανήκει στην κατηγορία του Τωρίνου. Είχε ρωτήσει. Αυτό ανήκει στην κατηγορία ανατομικά. Προσπάθησα να ψάξω να τον βρω να καταλάβω τι εννοεί. Mm-hmm. Και πραγματικά ανήκει στην κατηγορία του tear touch, δηλαδή το δάκρυ εκεί, όπου δεν μπορούν να φτάσουν εύκολα συστατικά των άλλων εταιριών. Okay. Των άλλων εταιριών είπες. Δεν μπορούν να φτάσουν. Συστατικά δεν το έχουν σκεφτεί. Των άλλων εταιριών. Ναι. Και το έχω ήδη διαβάσει και το έχω σκεφτεί. Ναι. Και νομίζω τρέλα ότι θα νέμα. Κάνουμε κάτι. Τρέλα μπήσε, τώρα πότε πρόλαβες από το τελευταίο σου, από το τελευταίο μας live που ήταν ξαφνικό, απότομο, που ήταν προ λίγες μέρες, επειδή σου ζητήσαν εδώ με αρχηγό τον Τωρίνο βέβαια, για τη συγκεκριμένη περιοχή προϊόν για εκεί, ότι είσαι ήδη έτοιμη, μου με κάνεις και να τριχιάζω τώρα έτσι. Δηλαδή, δεν το έχουμε ακόμα. Ναι. Το έχω ήδη σκεφτεί, που αλλά το έχουμε ακόμα. Είσαι ήδη στη διαδικασία, θες να μας πεις. Και το ναι, βεβαίως. Θα... Βεβαίως. Θα σας πω εδώ επί της ευκαιρίας ότι εγώ έχω για τα προϊόντα μου μία γιατρό οφθαλμίατρο που πάντα συμβουλεύομαι, πάντα είναι φίλη, για να είμαι σίγουρη ότι ό,τι μπαίνει στα μάτια είναι οφθαλμολογικά σωστό. Έχω δύο δερματολόγους που συνεργάζομαι. Έναν quality. Σας έχω πει ότι δεν έχω, λόγω και της εμπειρίας μου και οτιδήποτε, έχω γιατρούς γύρω μου, τους οποίους συμβουλεύομαι άμεσα και ανατομικά και οτιδήποτε. Και μετά μπαίνει το στοιχείο το δικό μου, που είναι η αναζήτηση των συστατικών
για να κουμπώσουμε το καλύτερο. Οπότε επειδή θέλω, αν είναι αυτό ακριβώς, η ανατομική αυτή περιοχή, και εγώ θα το καλύψω σε ένα προϊόν που ήταν να βγει, αλλά το καθυστερώ για να μπει αυτό το συστατικό εκεί. Νομίζω ότι το έχω βρει. Δεν θα το πούμε αυτό το συστατικό, γιατί πιστέψτε με, ένα συστατικό που δεν θα ήθελα να το πω, γιατί πολύ λίγες εταιρείες. Όχι, όχι, δεν θέλουμε να το πεις. Θα το βγάλεις πρώτα το προϊόν σου, θα είσαι έτοιμη να βγει και μετά. Και δεν θα σας το πω κιόλας. Δεν θα σας το πω, γιατί θα είναι μια φόρμουλα πολύ ιδιαίτερη, γιατί επειδή έκανα λίγο Google Search και δεν υπάρχουν πολλά προϊόντα για το συγκεκριμένο σημείο. Οπότε ευχαριστώ πολύ για το ιδιαίτερο προϊόν που θα βγει. Εσύ ευχαριστείς, εμείς ευχαριστούμε και τον Τωρίνο, την αρχηγό εδώ που είπε μια κουβέντα και δημιούργησε ολόκληρο νέο προϊόν της Ακάμια που το σκεφτόταν, λέει, ήδη, αλλά θα το τροποποιήσει και θα το μελετήσει πάνω και σε αυτήν την ανάγκη που είναι όντως το πιο δύσκολο σημείο, γενικότερα ξέρουμε και αποφεύγουμε πάντα, το έχουμε πει ακόμα και με το Eye and Line, το γεμιστήρα αντιτίδων, ότι όταν το πάρουμε πρώτη φορά στα χέρια μας, επειδή καταλαβαίνεις την έντονη δράση του ακόμα και πάνω από το μακιγιάζ, το καταλαβαίνεις, το νιώθεις ότι δουλεύει, χρησιμοποιούμε πρώτα μια σταγόνα και σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, περνάμε όλο και πιο κοντά, οπότε φαντάζομαι τι μας περιμένει. Εντάξει, και χαίρομαι. Στην περιοχή την πιο δύσκολη ίσως των ματιών για όλους, έτσι, γιατί για το βλέφαρο μας τακτοποίησες μία χαρά, καλύτερα δεν γίνεται. Οπότε πάμε τώρα για την εσωτερική. Βλέφαρο, καλύτερα πραγματικά δεν γίνεται, γιατί εγώ το έχω τεστάρει σε μένα. Και θα... Σε βλέπουμε, αν... παιδί μου. Θα σε βλέπουμε. Και μια εβδομάδα λίγο, που είμαι χωρίς μια εβδομάδα, θα δείτε ότι αν πάτε στο προηγούμενο, ότι έχει αρχίσει. Λίγο βλέπετε αρχίζει και δεν είναι το ίδιο. Γιατί με αφήσατε χωρίς σούπερα. Θα το φτιάξουμε τώρα. Θα αρχίσω πάλι. Είμαι μόνο με τη σταμπότοξ αυτή τη βδομάδα. Και κάτι άλλο. Εννοείς ότι δεν έχουμε σούπερα σήμερα. Έχουμε. Για σας πάντα έχουμε. Γιατί αν μου έλεγε. Για μένα δεν έχουμε ποτέ. Εγώ ξεμένω. Εγώ έχω και γλύφω τα καζάνια και λέω σας παρακαλώ. Δώστε και σε μένα λίγο, αν γιατί παίρνει κάποιο κύριο. Ότι δεν έχουμε super app, θα άλλαζα διεύθυνση ξανά. Όχι, έχουμε. Νομίζω ότι σίγουρα έχουν μπει μέσα και ψάχνουν. Αλλά ναι, έχουμε. Είμαι σίγουρη για αυτό. Ναι, ναι. Όχι, έχουμε. Για σας πάντα έχουμε. Απλά εγώ πραγματικά έγινε ένα τεράστιο πάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη night cream... Δεν την περίμενα, έχει φουλ εξαντληθεί εδώ και πόσο καιρό. Δηλαδή, δεν θα σας κρύψω ότι και τη μία που είχα για μένα άρχισε να μου τη ζητάνε πελάτες και λέω, παιδιά, είναι δική μου. Είναι ανοιγμένη, δηλαδή. Δεν, συγγνώμη γι' αυτό, γιατί ήμασταν και από το καλοκαίρι. Και πραγματικά. Συγγνώμη, γιατί ζητάς μου αυτά που πας και βάζεις μέσα. Δηλαδή, τι συγγνώμη, έβαλες ματριξή. Ματριξίλ, την προηγμένη τεχνολογία που είναι σαν να φοράμε ρετινόλη, χωρίς όμως τις αντενδείξεις της ρετινόλης. Έπρεπε να το περιμένεις αυτό αρχικά, να πούμε, έτσι. Δεν το περίμενα ότι θα το ξέρουν τόσο πολύ, ειδικά και τις δύο μορφές. Δεν το περίμενα. Το έχουμε μάθει εμείς εδώ πέρα. Τι κάνουμε εδώ τόσα χρόνια. Εγώ τι κάνω εδώ, τι ψάχνω εγώ, τι διαβάζω εδώ, τι. Θα κρύβουν, λέει, τα προϊόντα. Εσένα το ήξερα, ότι γι' αυτό σου κάνω εκπλήξεις κάθε φορά, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ διαβασμένη. Μ' αρέσει. Yeah. Αλλά δεν περίμενα ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί πολύ γρήγορα και θα καταλάβει τι σημαίνει αυτό που έχει γίνει. Σημαίνει εγώ παρεμπιπτόντως θα φοράω και πρώτη. Θα φέρεις την επανάσταση άλλη μία φορά, αυτό σημαίνει. Ανυπομονώ, πραγματικά οραματίζομαι εγώ τώρα διάφορα, ξέρεις, όταν εσύ τα λες αυτά, εγώ σε κοιτάω, κοιτάω τα μάτια σου και προσπαθώ να σκεφτώ, λες να βάλει αυτό με εκείνο ή λες να βάλει αυτό με εκείνο αλλά να βάλει και το άλλο, αλλά δεν σου παίρνει λέξη εσένα κανένας μέχρι να είναι έτοιμα, οπότε θα περιμένω και θα βράζω εδώ στο ζουμί μου. Έτσι, είναι και το πιο σωστό να είναι ωραίο περασμένο και... Εντάξει, λέει, δεν υπάρχει. Υπάρχει Κατερίνα, μπράβο κυρία Κατερίνα, υπέροχη. Ένας λόγος παραπάνω να έρθω για την έκθεση στο ΜΕΚ, είδα ότι θα είναι και η Ακάμνια. Νομίζω ανατρίχιασα με αυτό το σχόλιο. Εντάξει, Αλεξάνδρα. Και η Αλεξάνδρα μένει στο εξωτερικό, να πούμε έτσι. Δεν θα σου έρθει από την Πάτρα ή από την, δεν ξέρω εγώ τι, από κάπου αλλού. Από το εξωτερικό.
Ευχαριστούμε πολύ. Εταιρεία, όταν μια εταιρεία ακούει τις ανάγκες του κοινού της, απλά respect. Μαζί. Συμφωνώ. Μαζί όλοι, παρέα. Μπράβο, μπράβο, Κατερίνα μου, μπράβο. Αγαπάμε Άννα, αγαπάμε Κατερίνα, αγαπημένη μου. Αχ, κρυφή πατέντα και κλείνει το μάτι. Πολύ καλά κατάλαβες. Δεν θέλουμε να το ακούσουμε, λένε. Θέλουμε να το βάλουμε και σου κλείνουν το μάτι πονηρά εδώ πέρα. Στην έκθεση θα έχει προλάβει να βγει το νέο προϊόν. Πάμε κατευθείαν στην ερώτηση φωτιά της Γιώτας. Ναι, ερώτηση φωτιά. Θα παλέψω πάρα πολύ σκληρά. Αλλά δεν ξέρω, παιδιά, γιατί σήμερα είχα ένα από τα πολύ σημαντικά ραντεβού που σχετίζονται με το εργαστήριο. Και... Α, γι' αυτό ήσουν εκτός, μωρέ, αγαπημένη ναι. μου, τόσο σωστά. Ναι, ναι. Ήταν, έπρεπε να κάνει, σήμερα έπρεπε να κάνουμε inspection, δηλαδή ο υπεύθυνος, ο quality, αυτός που θα αναλάβει, θα το γνωρίσετε κάποια στιγμή. Ο Γιώργος είναι ένα απίστευτο παιδί, σας το έχω πει, ξέρει, δεν υπάρχει τι ξέρει, από regulatory, από πιστοποιήσεις, για να πάρουμε good. Έκανε σήμερα τα 10 σημεία που ήθελα εγώ για να καταλήξει και να μου πει ποιο θεωρεί ότι... Γιατί θέλουμε να πάρουμε και συγκεκριμένες πιστοποιήσεις και συγκεκριμένα πράγματα, οπότε θα μου πει το χώρο που έπρεπε να τον δει. Οπότε ήμασταν όλο το πρωί και βλέπαμε χώρο. Τι είπε, μη μας αφήνεις σε αγωνία, τι είπε. Κάτι του άρεσε, κάτι του άρεσε. Μακάρι. Μου λέει, σου μένει να τα βρεις στο ενίκαιο, μου λέει εμένα κάτι μου άρεσε. Μακάρι Παναγίτσα μου, μακάρι. Οπότε είμαι λίγο στην αναστάτωση, γιατί αν γίνει ένα μπαμ και τελικά το αποφασίσουμε και το κλείσουμε, σκεφτείτε τους επόμενους 2 μήνες θα είμαστε full να στείλουμε εργαστήριο. Full. Εντάξει, θα κάνουμε υπομονή, θα δείξουμε πραγματικά υπομονή και ανοχή, θα καταλάβουμε τι γίνεται, αλλά ελπίζω για να καταλάβουμε τι γίνεται και εσύ να καταλάβεις εμάς και πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες να έχουμε φορτώσει πράγμα εδώ, γιατί δεν διανοείται να τελειώσει σε κανέναν το I and Line. Όχι. Η ματρίξη. Απλά λίγο δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά λίγο στα καινούργια θα δούμε πώς θα γίνει. Το παλιό να είναι όλα. Θα έχουμε υπομονή. Έχουν ρωτήσει πολλές φορές αν θα έχουμε κωδικό, αν έχεις απόθεμα. Κάντε λίγο υπομονή. Κάποιες έχουν ψωνίσει ήδη. Βλέπω τη Φιλιό που λέει μην αγχώνεστε, έχει απ' όλα. Άρα κατάλαβες και το κωδικό τον έβαλες, έχεις ψωνίσει κιόλας. Να φανταστώ ή έχεις το καλάθι έτοιμο. Κάτι από τα δύο έχεις κάνει εσύ, δεν με γελάς. Η Δέπη λέει, έψαχνα τόσο καιρό για μία κρέμα προσώπου με ματριξίλ, κυρία Κατερίνα μου, αλλά δεν την πρόλαβα η κακομοίρα. Μην αγχώνεσαι. Μην μου συνεφιάζεις και μην μου στεναχωριέσαι. Βάλε κύριε Στέφανε. Έχουμε βάλει το. Το ξέρω και είναι μία κυρία που ξέρω γιατί με παίρνουν από τη Φονδρική. Θα ζητήσω 1000 συγγνώμη και είναι και πολύ καλή και πιστή και αυτά. Θα έχει τώρα. Και θα παλέψω μέσα στις επόμενες μέρες τελικά να έχουμε. Δεν ξέρω αν έχει μπει, αν έχει ενεργοποιηθεί, αλλά εντάξει. Ωραία. Επειδή και κάποια στιγμή ψωνίσανε και με το άλλο κωδικό, το καταλάβανε, θυμάσαι την άλλη φορά. Και ρίξαμε το παρασύνθημα να πάνε στα story της Ακάμνια και έγινε πανικός. Και μετά την άλλη μέρα γράφανε στην υγειά της τραγουδίστρια. Και το λέγανε. Να είναι καλά, λέει στην υγειά της. Μπορεί να μην έχω πάει, με την ακούσα ποτέ, αλλά να είναι καλά, είναι σαν να πήγα, λέγανε. Το μεταξύ. Ναι, είναι φανταστικό κορίτσι και μου λέει τι έχει δει. Άντε, μην ασχολείσαι, κάνουμε εμεί δουλειά. Η Άννα, κοίτα τι σου γράφει η Θεσσαλονικιά, η φίλη μου. Η τεράστια αλλαγή στο πρόσωπό μου έγινε με τα προϊόντα σου, Κατερίνα. Ευχαριστώ τόσο μα τόσο πολύ. Η Σία είναι σαν να μένα κάρβουνα γιατί θα τη κλείσει από μπαταρία και θέλει τον κωδικό. Άννα 20. Έλα, τον είπε, τον γράφω. Πρώτα λέει full η άλλη. Το Ιαλουρ, το Σούπερα παραγωγή και μετά το εργαστήριο. Ακούσε, έτσι. Το ξέρω. Η Κατερίνα και η Ανούλα κάθε μέρα είναι πιο όμορφες. Ναι. Όταν είναι όλα πάνω, όταν έχεις γεμιστήρες ρητίδων, όταν μυρίζεις, όταν μοσχοβολάς το αγαπημένο σου, έχεις και άλλη ψυχολογία, νομίζω. Κατάλαβες. Είναι... Ναι, ναι. Να το πούμε λίγο για το σαπούνι, το Black Soap. Τι είναι αυτό που ρωτάει? Ναι, είναι το μαύρο χειροποίητο σαπούνι. Το ξέρουν πολύ, δεν το έχουμε κάνει πάρα πολύ, γιατί... Λοιπόν, το συγκεκριμένο σαπούνι, το σαπούνι που χρησιμοποιώ και εγώ, είναι μαύρος άνθρακας. Ναι. Είναι μαύρος άνθρακας. Ναι. Ο γνωστός μαύρος άνθρακας που βοηθάει πάρα πολύ και για ακνεϊκά πράγματα. Μπράβο.
Έχει αλόε μέσα, μαύρο άνθρακα. Είναι χειροποίητο σαπούνι, δεν είναι βιομηχανικό. Δυστυχώς και αυτός της παραγωγής, επειδή μου το φτιάχνει ένα μικρό εργαστήριο, τώρα θα αλλάξω εργαστήριο γιατί εμείς δεν θα ασχοληθούμε. Η σαπουνοποία θέλει και μια διαδικασία και εγώ επειδή δεν θέλω το εργαστήριο να περιλαμβάνει αυτό το κομμάτι, γιατί η σαπουνοποία έχει και κάποια απόβλητα που δεν θέλω να πειράζουν καθόλου τα αντιγυραντικά. Οπότε μου το φτιάχνει ένα εργαστήριο, αλλά με τη δικιά μου φόρμουλα. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Τώρα έχω βρει και άλλο ένα που θα πάω να μιλήσω, γιατί είναι λίγο αργή, δεν προλαβαίνει, μικρό, πρέπει να το καταλάβετε. Λοιπόν, αυτό έχει ένα πολύ ωραίο μυστικό μέσα. Είναι το σαπούνι που χρησιμοποιώ εδώ και το έχω εγώ 4-5 χρόνια αυτό το σαπούνι. Θα το πούμε κάποια στιγμή, όταν κάποιος μπορεί. Θα σας πω το μεγάλο του μυστικό. Έχει μέσα λαδάκι CBD. Είναι το λαδάκι. Αυτό που κατάλαβα. Ναι. Είναι από τα πρώτα που έρχεται και το συγκεκριμένο λαδάκι, να σας πω, δεν είναι αυτά που μπορώ να βρω σαν πρώτη ύλη. Είναι το συγκεκριμένο λαδάκι που εγώ έχω και δίνω στα φαρμακεία και κάνω παραγωγή στην Ολλανδία. Αν μπείτε μέσα στη σελίδα μου, θα δείτε ότι υπάρχει συμπλήρωμα γι' αυτό και υπάρχουν ασθενείς που το παίρνουν και είναι καρκινική, οτιδήποτε. Είναι δική μου παραγωγή και γίνεται στην Ολλανδία. Ναι, το καταλαβαίνω. Αχ, τα έχουν γίνει τσακάλια, το έχουν γίνει το Πανεπιστημίου, τις αγαπώ. Ναι. Και να ξέρετε ότι αυτό που είναι μέσα στο σελίδα, το λαδάκι, το CBD, είναι δική μου σύνθεση, δική μου φόρμουλα που παράγεται για την ακάμνια στην Ολλανδία σε πολύ μεγάλο εργαστήριο που παράγονται και άλλα συμπληρώματα. Δεν παίζεστε, το έχουμε πει. Το κουπόνι δεν μπαίνει, λέει η φίλη μου η φιλιό. Γιατί δεν μπαίνει? Κολλήσαμε το σύστημα. Όχι, δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Α, ναι, αλλά αφού τον έδωσε τον κωδικό, θα πέσουνε κορμιά. Ξεκινάει στις 6. Α, να σε δύο, λεπτά. Σε δύο λεπτά και κανονικά ξεκινάει. Σε δύο λεπτά και μόνο. Πάνω τον κόσμο όλο. Το βάζω μόνο γιατί... Βάζω πάντα λίγο, κανένα μισάωρο, κανένα 40 λεπτό, κάτι να μιλήσουμε. Πάνε τα σούπερ απ. Σας παρακαλώ. Ξέρω ότι επειδή θα γίνει ένας μικρός πανικούλης, θα μας δώσετε λίγο χρόνο και ήθελα αυτό να σας το πω, ότι τις πρώτες δύο μέρες, τις πρώτες 48 ώρες που τρέχει ο κωδικός, επειδή κάποιες κυρίες παίρνουν, ακυρώνουν, κάνουν, εμείς δεν κάνουμε αποστολές. Προσπαθούμε λίγο, αρχίζουμε λίγο και ετοιμάζουμε τις πληρωμένες παραγγελίες. Αυτό είναι η σειρά, για να την ξέρετε, γιατί πολλές φορές αργεί λίγο. Η σειρά είναι ότι αρχίζουμε και βάζουμε στην άκρη τις πληρωμένες παραγγελίες, που και αυτές φοβόμαστε μήπως κάποια κυρία κυρώσει κάτι, γιατί εμείς, αν είναι πάνω στον πανικό, μπορεί και να κάνουμε επιστροφή, το ξέρουν οι κυρίες. Έχω μια κυρία που μου λέει: Α, σας έβαλα τα χρήματα, αλλά συγγνώμη, δεν λένε τα παιδιά, συγγνώμη. Δεν πειράζει, λέει. Σε εσάς τα έχω βάλει, ξέρω, δεν φοβάμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί δείχνει εμπιστοσύνη και εμείς, αν γίνει λάθος, ειδικά και με τα χρήματα, το ξέρουν ότι θα τους τα επιστρέφουμε πίσω, δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Οπότε αφήνουμε λίγο αυτές τις δύο μέρες που γίνεται ο πανικός. Κάποιες κυρίες μετά θα στείλουν μήνυμα, έβαλε αυτό μαζί με αυτό. Και τις δύο μέρες απλά περιμένουμε να καθίσει ο χαμούλης. Οπότε ξεκινάμε ότι θεωρούμε ότι μάλλον δεν θα αλλάξει. Θα προλάβει, λέει πάλι το online ασπασία. Τι να σου πω, τώρα λογικά θα πέσει το site. Τώρα 6 ώρα ντάν που πήγε. Θα σας πω, επειδή ήξερα, έχει μπει ένα καθόλου ευκαταφρόνητο stock και στο iLine και στο Lift Up Botox και στο Super Up. Στα άλλα όχι τόσο πολύ, γιατί δώσαμε βαρύτητα σε αυτούς τους τρεις ορούς, γιατί ξέρω ότι το θέλετε. Και επειδή αλλάζει και το κουτάκι, δίνουμε, κάναμε και άλλα γραφιστικά, γιατί όσο πάει γίνεται ακόμα πιο όμορφα, γιατί έχουμε παραγωγής, οπότε θα δείτε, δεν θα προλάβετε τώρα, αλλά εξελίσσονται πάρα πολύ αυτά. Και η μάσκα και η μάσκο peeling, λέει, σούπερ. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα εντελώς από ό,τι έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα, πραγματικά. Πραγματικά. Σας το είχα πει ότι πολύ καιρό τη φοράω εγώ. Εμένα είναι οι αγάπες μου. Οι μάσκες και τα peeling είναι οι αγάπες μου. Γι' αυτό, ναι, είναι πραγματικά οι αγάπες μου από μικρή, γιατί πάντα το λέω. Είμαι γραφική και μάλιστα αυτή τη βδομάδα, όποιοι ίσως κατάλαβαν, αφιερώσαμε καθαρά στον καθαρισμό όλα τα post που ανεβάζαμε σχετίζονταν με τον καθαρισμό, γιατί είναι πραγματικά
το α και το ω, ο καθαρισμός είναι το α πες και το ω. Πες μας για αυτό το σαπούνι με το έλαιο κάναβης και τον άνθρακα που δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν είναι απλό έλαιο. Και το φτιάχνεις, είπες, 4 χρόνια και ναι, όταν ναι. Ακόμα, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα δεν γνωρίζαμε καν τι κάνει το έλαιο κάναβης και μπορεί να με την έναρξη, γιατί ήμουν στις μελέτες με την έναρξη και επειδή με είχε και μια εταιρεία με την έναρξη του CBD. Δεν είναι απλό έλαιο κάναβης, δεν είναι το απλό έλαιο κάναβης, γιατί υπάρχουν διάφορα. Είναι το CBD, εσύ. Είναι καναβιδιόλ, είναι η δραστική ουσία που παίρνουν και είναι σούπερ αντιφλεγμονώδες και η δική μου έχει συνδυασμό, να το ξέρετε για πόμους οτιδήποτε, έχει συνδυασμό. Καναβιδιόλι με καναβιδιόλι α, που βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους με σκλήρυνση κατά πλάκας, με ογκολογία, πόνους, οτιδήποτε. Οπότε αυτό το λαδάκι μπαίνει και στο σαπούνι. Δεν μπαίνει το απλό έλαιο κάναβης, το οποίο έχει απίστευτη αντιφλεγμονώδη δράση. Απίστευτη. Είναι 100% φυτικό και αυτό που λέω συνήθως για αυτό το συμπλήρωμα είναι μόνο στα φαρμακεία ή σε εμάς, αν θέλουν να το προμηθευτούν. Έχω μεγάλες κυρίες που παίρνανε πραγματικά φάρμακα για τον πόνο και έχουν αρχίσει και μειώνουν. Είναι... Δηλαδή, Κατερίνα μου, συγγνώμη, αλλά και αυτό μέσα στη ζωή είναι και εσύ γνωρίζεις ανθρώπους και εγώ γνωρίζω ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δίνουν τον αγώνα τους και εννοείται θα νικήσουν. Σε αυτές τις επιδερμίδες προτείνουμε να χρησιμοποιήσουν και να έχουν στη συντροφιά τους όσο κρατούν οι χημειοθεραπείες, οι θεραπείες, και αυτό το δύσκολο δρόμο τέλος πάντων που έχουν τον καθαριστικό αφρό συνδυαστικά με το σαπούνι την μπάρα ή την μπάρα αυτού καθεαυτού επειδή έχει την πιο πρωινή την μπάρα αυτού καθεαυτού, ναι. Εξαρτάται η επιδερμίδα θα ήταν, θα βοηθήσει πολύ περισσότερο γιατί έχει το CBD μέσα. Αυτό που μου περιγράφουν πάντα όταν μου λένε ότι χρειάζομαι τη βοήθειά σου, σε παρακαλώ, γιατί νιώθω ότι το δέρμα μου κάηκε με τις χημειοθεραπείες και ειδικά όταν οι χημειοθεραπείες συνοδεύονται και από ακτινοβολίες, εκεί έχουμε τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και το ξέρεις, όσο νερό και αν πίνουν. Γι' αυτό προσπαθώ και εγώ τώρα και λίγο μέσω της διατροφής, τους δίνω συμβουλές να φτιάχνουν και πρωτεϊνικά βαζάκια με βρώμη, με τσία. Θα δούμε, τους έδωσα συμβουλή να φτιάχνουν σμούθι με αγκούρι και ανανά που έχει 100 φορές περισσότερο νερό από ότι το νερό το ίδιο, γιατί δεν τους είναι και εύκολο να πίνουν νερό, γιατί κάνουν μετούς. Τώρα συγγνώμη αν κάποιος θα έρθει σε δύσκολη θέση, είναι λίγο τρίγερη αυτό, αλλά θέλουν και αυτοί οι άνθρωποι βοήθεια. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι σε αυτές τις καταστάσεις, τι συμβουλή έχουμε να δώσουμε και τι μπορούν να πάρουν προκειμένου να εξισορροπήσει το δέρμα τους όσο πιο γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, δυστυχώς, πάντα όταν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες και σας είπα ότι στο βιογραφικό μου δεν είχε μπει πολύ αναλυτικά η ογκολογία και δυστυχώς για σας μπήκε. Σας αγαπάμε γι' αυτό πολύ. Σας είπα ότι η τελευταία μου θέση σχετίζεται με την ογκολογία. Έχω διαβάσει, έχω δώσει 500 μαθήματα, φωνάζουν. Έχω ήδη αρχίσει και έρχομαι σε επαφή με ογκολόγους και για τα θέματα, τα κομμάτια. Έχω αρχίσει να ειδικεύομαι και στον καρκίνο του μαστού. Οπότε θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνουμε ένα πολύ ειδικό σετ. Όποτε θέλεις και ό,τι ώρα θέλεις. Όποτε θέλεις και ό,τι ώρα θέλεις. Είναι τόσες πολλές οι φίλες μας και οι φίλοι μας που μπορεί να τους βλέπουμε και ενεργούς εδώ, να μιλάνε, να σχολιάζουν, να κάνουν άλλους να γελάνε, αλλά όταν τα live κλείνουν και μιλάμε στα μηνύματα, δεν ξέρει κανείς τι συμβαίνει. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, και ήθελα να έχω αυτή τη γνώση, γιατί είναι βαθιά γνώση και δεν είναι απλό, παθαίνουν πάρα πολύ οι χημειοθεραπείες, οι εκτινοβολίες, ακόμα και οι ορμονικές θεραπείες που παίρνουν μετά, δημιουργούν απίστευτη ξηροδερμία και απίστευτη αφυδάτωση. Και χλούδισμα και πόνο μαζί. Και χλούδισμα και πόνο και οτιδήποτε. Και επειδή σας έχω πει πολύ καιρό ότι όταν κάνω κάτι, επειδή η Ακάμνια δεν είναι απλά μια εταιρεία καλλυντικών, είναι δερμοκαλλυντική εταιρεία, δηλαδή μέσα στον καλοπισμό και την αντιγύρανση, πάντα στόχος μου είναι να υπάρξουν και δερματολογικά προϊόντα. Δηλαδή προϊόντα που θα σχετίζονται και θα αναποφύσουν τον κόσμο από νόσο. Ήδη σκέφτομαι ένα λαδάκι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, πρέπει να έχουν φυτικά προϊόντα. Θέλω να τους το πω αυτό, να μην προσπαθούν να έχουν φυτικά
και vegan επιτοπλίστων, καθόλου σιλικόνες, καθόλου παραμπεν, τίποτα από όλα αυτά και συνδυασμούς με λαδάκια. Ένα λοιπόν λάδι που ετοιμάζω για το πρόσωπο και θα μπορούν να το χρησιμοποιούν, θα έχει μέσα και αυτό έχω ήδη σκεφτεί για τους ανθρώπους και θα γίνει ένα ειδικό λάδι, αφού κάνω ήδη έχω ήδη παραγωγή για τη CBD. Αυτό που θα μπορούσα να κάνω αυτή τη στιγμή είναι, ναι, είτε να χρησιμοποιήσουν το σαπουνάκι αυτό μαλακά για να βοηθηθούν και να προσπαθήσουν να φοράνε αντιλιακή κρεμούλα. Η κρεμούλα η 30 είναι πάρα πολύ καλή, είναι ήπια και είναι αρκετά καλή. Πιστεύεις, δηλαδή, 30, πάμε στην 30 σε αυτή, στη Σαν Κέρα εδώ, γιατί η άλλη έχει την ιασυναμίδη και η ιασυναμίδη λίγο με φοβίζει να του το πω, παρότι είναι πολύ ανιδατική. Εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα πλέον. Ναι, δεν θέλω να προτείνω την Μενιτάρα για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι κάποια συστατικά που ταιριάζουν περισσότερο σε επιδερμίδες. Και μπράβο σας. Είναι πλούσια, είναι οτιδήποτε. Αυτοί οι άνθρωποι, επειδή χρειάζονται πολύ απλές ενυδατώσεις και δροσιά, καλά λες, πρέπει να έχει αλόι, πρέπει να έχει αγγούρι, πρέπει να έχει άλλα πράγματα. Είναι όχι μόνο στην ξηρή, είναι αυτό που λες και πόνο, αλλά το αντιφλεγμονώδες τους, να μην είναι σαν την αίσθηση να μην δει. Τέλος πάντων, μην τους ζαλίσουν, πρέπει να είναι άλλο αντιφλεγμονώδες. Ναι, κατάλαβα. Πρέπει... Λες να το πάρουν από φυτικά χυλίσματα, όπως είναι η αλόι, όπως είναι το χαμομήλι, όπως είναι το αγγούρι. Αυτά που θα δώσουν και μια ανακούφιση ταυτόχρονα, ναι, με καταπράνηση και ενυδάτωση. Κατάλαβα. Όπως θα είναι και αυτό που θα σας πω, ουσιαστικά θα μπουν συγκεκριμένα διάφορα ελαία μέσα που θα βοηθάνε πάρα πολύ. Αλλά αν θέλουν για την αντιλιακή τους, την 30 παρακαλώ, όχι την 50, από εμάς την 30, που είναι πιο basic, οπότε θα τους βοηθήσει πάρα πολύ. Το καθαρισμό το διχαστικό. Με το Pure Boost Up δεν θα έχουν κανένα θέμα, γιατί έχει φροντίσει να έχει και NMF Technology μέσα, που αυτό έχουμε πει ότι έρχεται και ξεγελάει κατά κάποιο τρόπο την επιδερμίδα και το κάνει και ενσωματώνεται κατευθείαν και νιώθει ότι δεν του έβαλες ένα τόνερ, αλλά του έβαλες έξτρα λιπίδια και ceramides στην επιδερμίδα, οπότε σίγουρα χρησιμοποιούμε και αυτό. Κάτι άλλο από το προσώπου που μπορούν να βάλουν. Γράφουν για αυτοάνοσα, επειδή γίνεται χαμός, θέλουν να σε παρακαλέσουν να κάνεις κάτι και για τη φαγούρα. Ένα προϊόν, Κατερίνα. Πολλοίς κόσμος υποφέρει από αυτοάνοσα. Ναι. Πολύ, κυρία Κατερίνα, για τον τρόπο που σκέφτεστε. Δείχνει ακριβώς τι άνθρωπος είστε. Ακριβώς αυτοάνοσα στο full. Πολύ σωστά γράφουν και συμπληρώνουν όσες κοπέλες έχουμε αυτοάνοσα. Η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερο το άγχος, όσο περισσότερο το στρες και το να μην εξωτερικεύουμε τα συναισθήματα, τόσο περισσότερα αυτοάνοσα θα δημιουργούνται. Οπότε πάρα πολλοί κόσμος το χρειάζεται. Ναι, και αυτό. Είναι πράγματα των ημερών μας, γιατί το στρες είναι τεράστιο. Και εγώ σας είπα, και εγώ ο οργανισμός ξεσπά. Εμένα έχει ξεσπάσει κάπου αλλού, όχι στα δερματολογικά μου. Οπότε όλοι μας περνάμε. Ναι, τα λαδάκια βοηθάνε και ο συνδυασμός αυτός που σκέφτομαι θα βοηθάει πάρα πολύ και θα βοηθάει γενικότερα σαν κομμάτι, αλλά πρέπει να τα προλάβουμε και όλα, το καταλαβαίνετε, σιγά σιγά θα το... Σιγά σιγά ξέρουμε, εσύ είσαι εδώ, εσύ τώρα ακούς, εσύ τώρα διαβάζεις, γι' αυτό και εγώ σου μεταφέρω τα πολύ σημαντικά και πραγματικά είναι πράγματα που τα συζητάμε και στα after μας και τα συζητάμε και μεταξύ μας. Άλλος έχει μικρανίες, άλλος έχει λύκο, άλλος έχει σκλήνηση κατά πλάκας. Είναι αναρρύθμιτα νομίζω το αυτοάνοσα και είναι και αλλού και αλλιώς και σε κάθε άνθρωπο πραγματικά. Κάθε πόση ώρα πρέπει να βάζουν αντιλιακό οι φίλες μας που θα πρέπει να πάρουν το τριαντάρι, γιατί είναι σε αυτές τις καταστάσεις που περιγράψαμε πριν λίγο. Κάθε πόση ώρα μπορούν να ανανεώσουν και πρέπει να ανανεώσουν το τριαντάρι τους στο αντιλιακό. Το σταθερό μας είναι πάντα 2 ώρες που λέμε. Θα δείτε την αφυδάτωσή σας και οι άνθρωποι αυτοί το έχουν συνήθως και μαζί τους. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι και στις οδηγίες, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι και στις οδηγίες να έχουν μαζί τους κάποια πράγματα για να τα χρησιμοποιούν όσο πιο συχνά γίνεται. Ναι, πολύ. Για την ξηροδερμία, πολύ, πολύ, πολύ ενυδάτωση και φυσικά συστατικά, παρακαλώ. Δηλαδή, εταιρείες να το ψάχνετε πάρα πολύ καλά, να είναι εταιρείες πραγματικά να έχουν φυσικά συστατικά, οπότε αυτό θα είστε έτσι κι αλλιώς καλά. Και εκείνη την περίοδο δεν χρησιμοποιούμε τα πιο έντονα δραστικά. Τα αφήνουμε λίγο στην άκρη. Αποφεύγουμε εντελώς, δηλαδή, να τα πούμε. Ρετινοειδή, να πούμε ισχυρή βιταμίνη C, να πούμε ισχυρά πεπτίδια χαλκού, οξέα.
Πρέπει να είναι ήπιας μορφής και αφού είμαστε σίγουροι ότι δεν ξεφλουδίζει το δέρμα, θέλει πάρα πολύ προσοχή και λεπτό χειρισμό και δεν θα πάθει κανένας τίποτα αν και για μία εβδομάδα και για 10 μέρες και για 2 εβδομάδες δεν βάλουμε οξέα στο πρόσωπό μας, έτσι. Και όταν μετά θα ξεκινήσουμε πάλι πάρα πολύ σιγά και ήπια, βάζοντάς τα στη ρουτίνα μας. Βήμα-βήμα, γιατί κάθε φορά μπορεί το δέρμα μας να αντιδράσει τελείως διαφορετικά, γιατί είναι οι θεραπείες στη μέση. Ναι. Συμπληρώνει και η Γιώτα μας. Είναι στις οδηγίες, γιατί δεν πρέπει να κάθονται στον ήλιο πολύ. Πολύ σωστά. Ακριβώς. Οπότε... Ήθελα πάρα πολύ καιρό να θίξουμε αυτό το θέμα, Κατερινά, και σε ευχαριστώ, γιατί πραγματικά έχεις κοινό που σε αγαπάει, σε εμπιστεύεται και πολλές φορές, πολλά βράδια μου έχουν στείλει και μου λένε ότι τώρα που κάνω αυτό με τσούζει παραπάνω από ότι μόνο στα χείλη το ανέχομαι, κατάλαβες, για τη ματιών και για το eye and line, αλλά αν κρατήσουν τις συμβουλές σου και χρησιμοποιήσουν και το σαπούνι και βάζουν τη τριαντάρα, τουλάχιστον το βράδυ θα μπορούν, έτσι, να το βάλουν σιγά σιγά σταγόνα σταγόνα. Σιγά σιγά. Ναι. Επίσης, ταυτόχρονα σας το λέω, επειδή εγώ το λαδάκι, το CBD που είναι σε μορφή συμπληρώματος μέσα, είναι και στη σελίδα διαθέσιμο για άνω των 18, είναι ένα συμπλήρωμα κανονικότατο, 100% έρχεται από full πιστοποιημένο και είναι και πολλά αυτοάνωσα. Εγώ το προτείνω ανεπιφύλακτα, το έχω δώσει και σε φίλες της μαμάς μου, είναι για πάρα πολλά πράγματα. Σκλήρυξη κατά πλάτη. Και έχω δει, δηλαδή, επειδή το έχω γύρω μου, πολλές κυρίες, το CBD με CBDA είναι συγκεκριμένος ο συνδυασμός που έχουμε εμείς, μέσα σε έλαιο καρύδας. Αν θελήσει κάποιος οτιδήποτε οδηγίες να μου το πει, για το συμπλήρωμα αυτό δίνεται στα φαρμακεία είτε μέσα από εμάς, αν θέλετε να σας δώσουμε οδηγίες γι' αυτό. Εννοείς άνθρωποι, ότι έχεις τέτοιο προϊόν. Εννοείται. Εδώ και χρόνια. Μπορούμε να το δούμε. Ναι, είναι μέσα στη σελίδα μου το συμπλήρωμα. Αυτό σας λέω, ότι μέσα στο σαπουνάκι δεν είναι απλό έλαιο κάναβης που έχουν όλοι το απλό το head. Εγώ έχω το συγκεκριμένο που χρησιμοποιείται και αντικαρκινικά, χρησιμοποιείται και για θεραπείες μετά τον καρκίνο. Δηλαδή είναι CBD-CBDA. Όσοι ασχοληθούν είναι καναβιδιόλι, δεν είναι έλαιο κάναβης απλό. Και αυτό είναι το μυστικό και του μαύρου σαπουνιού. Έχει μέσα καναβιδιόλι. Δηλαδή αυτό που μας περιέγραφες, ότι έχει το σαπούνι, το καθαριστικό που ρώτησε η φίλη μας, υπάρχει σε λαδάκι ήδη της Ακάμια εδώ και χρόνια που εσύ το παράγεις και το δίνεις. Ναι, συμπλήρω. Δεν έχω ίντερνετ. Μπορείς να μας το δείξεις με κάποιο τρόπο μέσα από το λάπτοπ σου, μέσα από κάτι αυτή τη στιγμή, έστω και στην οθόνη μας. Μισό. Ναι, έχουμε χρόνο. Πώς... Ναι, Κατερίνα μου, ναι. Γιώτα, έχω πάθει σοκ. Έχω πάθει σοκ αυτή τη στιγμή. Ναι, παιδί. Είδες που με μία ερώτηση μπορούμε να μάθουμε πράγματα και μπορούμε να βοηθήσουμε τόσο κόσμο. Παιδιά, το έφερε ολόκληρο όπως είναι, το έχεις πει. Αυτό είναι συγκέντρωσης 10%. Έχει και το 5%. Αυτό το βρίσκεται μόνο στα φαρμακεία. Είναι το ακαμπής της Ακάμνια είναι. Και το ξέρουν και οι γιατροί και όλα. Είναι κανονικό συμπλήρωμα και έχει μόνο λαδάκι, το βάζουμε σε σταγόνες. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Είναι αυτό. Στα κλάματα, ανάβαζε τα κλάματα, μα δεν υπήρχε, αφού υπήρχε. Πες μας τρόπο χρήσης τώρα, γιατί θα βοηθήσεις τόσο πολύ κόσμο που τόσο καιρό ψάχνουμε και εγώ δεν το ήξερα αυτό. Ξέρεις πόσες φορές με ρωτάνε. Αχ, Κατερίνα, είδες. Λοιπόν, είναι το συμπλήρωμα της καναβιδιόλης. Το συγκεκριμένο είναι συμπλήρωμα CBD με CBDA. Mm-hmm. Δηλαδή, διαλέγω να κάνω ένα πολύ ωραίο συνδυασμό για να είναι και για το πόνο. Είναι αυτό που πάει στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτό που απλά λέω στους γιατρούς ή στους φαρμακοποιούς, λαδώνει από τον εγκέφαλο, γιατί πιάνει την υπόθεση μέχρι χαμηλά. Δεν έχει εθιστικούς παράγοντες. Είναι αφαιρεμένο, θα το δείτε από μέσα, το εθιστικό της κάναβης, το THC, που είναι το εθιστικό. Είναι το επίσημο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον νόμο, θα το δείτε πώς κυκλοφορεί. Και το CBD-CBDA μπορεί να δοθεί μέχρι 6 σταγόνες ημερησίως, πρωί, βράδυ, διασπασμένες όπως θέλετε. Είναι για θεραπεία ενός μήνα και εγώ συνήθως προτείνω και μόνη του ανεπιθύμητη είναι η λίγο υπνηλία που θα βάλει στην αρχή, γιατί επειδή πάει στον κεντρικό νευρικό, μας φέρνει, μας χαλαρώνει πάρα πολύ,
Οπότε αυτό που προτείνω πάντα εγώ, ανάλογα την περίσταση και η ακάμνια και εγώ, φτιάχνω μόνο το 5% συγκέντρωση. Εδώ τώρα είναι το 10, το 5 σήμερα πήγα σε ένα φαρμακείο. Το 5% συγκέντρωση, δηλαδή σημαίνει ότι έχει μέσα 5% CBD και CBDA, συνδυασμό σας το λέω, γιατί κάνει και για τον πόνο πάρα πολύ καλά. Το πίνουμε, ναι, είναι πόσιμο, το ανοίγουμε. Είναι πόσιμο συμπλήρωμα. Αυτό που ψάχνουμε και το κοιτάμε από το εξωτερικό και λες πώς να το παραγγείλω, θα κάνει 2 μήνες να έρθω, θα έχει αλλοιωθεί, θα είναι καλό, θα έχει τον εθιστικό παράγοντα μέσα, πώς θα το ξέρουμε αυτό. Και το έχει ακάμνε τόσο καιρό και δεν το ξέρουμε για όλους εμάς που έχουμε τόσα θέματα και τόσο αυτοάνοσα και είμαστε σε τέτοιες καταστάσεις και έχουμε κρίσεις πανικού, ημικρανιών, με λύκο, με σκλήνηση κατά πλάκα. Εννοείται. Εννοείται. Και το έχω επιλέξει να είναι μέσα σε ελαιοκαρίδας γιατί έχει και αντιφλεγμόνο αντιδράσει. 2 σταγονίτσες αρχικά κάτω από το στόμα, κάτω από τη γλωσσίτσα για να έχουμε την απορρόφηση. Παρακαλώ, μισή ώρα δεν θα πιείτε ούτε νερό ούτε τίποτα και να μην σας αρέσει η γεύση, για να μπορέσουν οι αδένες κάτω από τη γλώσσα να το απορροφήσουν και να το περάσουν στον οργανισμό. Το παίρνουν άνθρωποι με σκλήρυνση, είναι στα φαρμακεία, σε ελάχιστα φαρμακεία στο ακαμπής και το ξέρουν ήδη και οι γιατροί στο αρετέιο αυτό το συγκεκριμένο. Το έχω ενημερώσει, δηλαδή έχω ενημερώσει. Το μάθαμε κι εμείς τώρα. Δεν πειράζει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, το έγραψε και δεν η Γιώτα. Δεν έχω μεγάλη ποσότητα γιατί δεν περίμενα. Πείτε μου. Αλλά ναι. Το ψάχναμε και κάναμε έρευνες, αλλά βρίσκαμε μόνο στο εξωτερικό. Αλλά φοβάσαι. Φοβάσαι όχι, γιατί ξέρεις τι τα άλλα. Έχει τα καλά, έχει τα κακά. Αλλά αφού είναι αφαιρεμένος ο εθιστικός παράγοντας. Δηλαδή όχι, αυτό όχι. Είναι δώρο. Είναι κλασικό και φτιάχνεται για μένα, έρχονται συσκευασίες, έρχονται για μένα από την Ολλανδία σε πολύ πιστοποιημένο. Σε ένα από τα μεγαλύτερα εργαστήρια Ολλανδίας που υπάρχουν, με τη φόρμουλα αυτή, ναι, χωρίς το TH επάνω, κανονικότατα χρόνια τώρα. Πόσιμο συμπλήρωμα και πραγματικά είναι μαγικό, γιατί έχει ωμέγα 3, ωμέγα 6 λιπαρά, το λέω στους ανθρώπους. Το έχει πάρει η κολλητή της μαμάς μου, μια μεγάλη κυρία που είχε πολλά προβλήματα και έπαιρνε αντιφλεγμονώδια τελείωτα. Μόνο η ανακούφιση από μέσα τους προς τα έξω τους, μόνο η βοήθεια και το μπουστάρισμα που θα δούνε σε όλα τους τα όργανα και στη συνέχεια και στα μαλάκια τους και στο δέρμα τους και στις τριχούλες τους που μπορεί σε κάποιους να φύγουν κιόλας. Θα είναι μαγικό, βρε Κατερίνα. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι φάρμακο. Είναι φάρμακο. Αυτό έχει φύγει από το καλλυντικό. Δεν είσαι καν καλλυντικά. Είσαι δερμοκαλλυντικά και έχεις φύγει και έχεις πάει τώρα σε φάρμακο. Μα σας είπα ότι η ακάμνια δεν θα έχει μόνο. Θα με γνωρίσετε με το κομμάτι που επιτρέπεται το κομμάτι, αλλά η ακάμνια θα έχει και άλλα πράγματα. Θα είναι μια εταιρεία που θα σχετίζεται πάρα πολύ με την υγεία, γιατί αυτό κάνω και εγώ χρόνια. Είμαι ένας άνθρωπος που ασχολούμαι με την υγεία χρόνια. Οπότε... Κάνει και για λύκο, ρωτάει η φίλη μας η Ειρήνη. Και για παιδιά και για σκλήρυνση και για όλα τα αυτοάνοσα, για ψωρίαση, για πάρα πολλά πράγματα. Είναι πόσιμο, κανονικότατο συμπλήρωμα, αυτό που ίσως έχετε ακούσει και σας λένε και οι γιατροί, το CBD-CBDA. Είναι φανταστικό για τους πόνους, τον νευροπαθητικό πόνο και το ξέρω από προσωπική εμπειρία από τη φίλη της μαμάς μου και αυτά που τη δουλειάζει στη μαμά μου, από κυρία τώρα που το έχω δώσει και γύρισε και μου είπε. Αντικαταθλιπτικό, δεν θα το φοβηθείτε καθόλου. Συνδυάζεται με όλα τα φάρμακα γιατί δεν είναι φάρμακο. Είναι καθαρή φυτική ουσία που προέρχεται χωρίς τον εθιστικό παράγοντα, παιδιά. Είναι ένα μαγικό όπλο που έχουμε από τη φύση. Κάνε είναι μαγικό αυτό το όπλο. Και μικρανίες βάσια μου με χίλια αυτά που έχω διαβάσει και αυτά που μου έχει πει και η φίλη μου, η οποία φίλη μου το παράγγειλε από το εξωτερικό, αλλά επειδή εγώ φοβάμαι και τον ίσιο μου, δεν πήγα ποτέ στη διαδικασία να δοκιμάσω. Τώρα θα ενημερώσω και τη φίλη μου ότι έχει εσύ, γιατί πραγματικά παίρνει ποσότητες, γιατί της είπε, το είπε ο γιατρός, της το είπε ο νευρολόγος, της είπε ότι πρέπει να παίρνει καθημερινά 6 με 7 σταγόνες. Δηλαδή, ό,τι λες, είναι σαν τώρα όπως πίναμε καφέ και μου το ανακοίνωνε και μου το έλεγε και της λέω, αχ, εγώ της το έλεγα. Τη χερούλα, λέω, θα φτιάξει και επιδερμίδα και αυτά για να το διακομωδήσουμε λίγο και να ελαφρύνουμε το κλίμα. Και το έχει εσύ. Δηλαδή, ναι. Τι να πω. Πες ότι θα βοηθήσει και για τον ύπνο και για τα παιδιά, είναι και για τα νεύρα
Και για που τυναζόμαστε στον ύπνο και για εμάς που παθαίνουμε κράμπες στον ύπνο, πες, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι υποφέρει, πολλά άτομα υποφέρουμε από αϊπνίες, από κράμπες και από αυτά τα πράγματα. Πες τα όλα, δηλαδή αυτό, παιδιά, είναι μαγικό, είναι πραγματικά μαγικό. Και σκεφτείτε ότι εγώ είχα πάρει μία σταγόνα και κοιμάμαι αμέσως, με βοηθάει πάρα πολύ, χαλαρώνει πάρα πολύ. Σας είπα, η μόνη του ανεπιθύμητη, που ουσιαστικά για τους υπόλοιπους που υποφέρουμε από την αϊπνία είναι θεραπεία, η μόνη ανεπιθύμητη είναι η υπνηλία που σου φέρει, δηλαδή αυτή η χαλάρωση. Άρα. Για τους ανθρώπους όμως που το παίρνουν σε μεγαλύτερη. Και γι' αυτό κάνουμε μία μικρή τιτλοποίηση. Παρακαλώ, αν κάποιος το πάρει, κάνουμε τιτλοποίηση, δηλαδή παίρνουμε στην αρχή μία πρωί, μία βράδυ για την πρώτη εβδομάδα. Για αυτούς που δεν το παίρνουν για την υπνηλία. Αυτός που θέλει να το πάρει για να κοιμηθεί ωραία και ξεκούραστα, θα το αρχίσει πάλι σιγά-σιγά. Μία σταγονίτσα το βράδυ κάτω από τη γλωσσίτσα, και καλό είναι να μην μου δει να πάει κατευθείαν αυτό το μισαωράκι που θέλει πριν κοιμηθεί να χαλαρώσει, να βάλει τη σταγονίτσα του μέχρι 6, και αυτό όχι γιατί δεν μπορείτε να βάλετε παραπάνω, για να σας βγάλει τη θεραπεία μηνός. Γιατί είναι 30 ml, αν θυμάμαι καλά. Αχ, βρε Κατερίνα μου, και εμείς αγοράζουμε ζελεδάκια, μελατονίνες, έχουμε δοκιμάσει τα πάντα, πίνουμε βαλεριάνες, τίλια. Τώρα ξέρεις τι δώρο μας έκανες εδώ πέρα. Μία σταγονίτσα το βράδυ. Για 2 μήνες θα σας βγάλει. Σοκ. Έχω πάθει σοκ, γιατί έχω παρατηρήσει και αλλαγή στη συμπεριφορά της. Έχει γίνει τόσο πιο ήρεμη, τόσο πιο διαλλακτική, τόσο χαρούμενη, τόσο ευδιάθετη, γιατί ήταν μια ζωή στη τίτα. Ναι. Παιδιά, εγώ το έχω δώσει και στα σκυλάκια μου και τα γατάκια μου, το σκυλάκι τέτοιο, και έχω δει. Ναι, είναι μαγικό προϊόν, εγώ το λατρεύω, το ξέρω από το 16 που του επιτράπηκε η άδεια, γιατί ήμουν στο συνέδριο. Μαζί με όλους. Ακούστε, το έχει από το 2016 και εμείς δεν ξέραμε τίποτα και δεν θα μαθαίναμε τίποτα αν δεν γνωρίζαμε την ακάμνια μέσα από εσάς, από τα αντιλιακά, και σήμερα να την έχουμε εδώ να μας μιλάει για όλα αυτά τα πράγματα, γιατί η Κατερίνα είναι μια εγκυκλοπαίδεια μόνη της, και σαν να μην έφταναν οι γνώσεις της πάνω στα συστατικά και πάνω σε όλα αυτά, κοιτάξτε τι άλλο έχει σαν... Αυτό θα πρέπει, επειδή είναι πολύ σημαντική ερώτηση, επιτρέπεται αν είσαι σε εξωσωματική, θα μου ρωτήσετε τον γιατρό, παρακαλώ, γιατί δεν ξέρω τι δίνει. Δεν, κανονικά επιτρέπεται, αλλά αυτό θα πρέπει, επειδή είναι ιδιαίτερη περίπτωση, θα πρέπει να ρωτήσετε τον γιατρό. Ήταν μια ερώτηση, αν επιτρέπεται για συγκεκριμένο, να μην το... Δεν τα λέω για λόγους... Θα ενημερώσει το Σύλλογο των Ασθενών, η Γιώτα. Η Γιώτα είναι καθηγήτρια αισθητικής, την ξέρεις, που τώρα είναι στην Αθήνα. Έχει μετακομίσει από την Κρήτη που ήταν. Ναι. Την ξέρω. Απ' τα live σίγουρα, είναι πάντα τόσο ενεργή και σου γράφει πάντα. Δεν ξέρω αν έχει έρθει στην έκθεση και την έχει γνωρίσει από κοντά. Σίγουρα θα την γνωρίσεις φέτος, γιατί θα έρθει στην έκθεση. Αν δεν έρθει, απολύεται από εδώ, από την ομάδα, και αυτό είναι απειλή. Πώς το ζητάμε στο φαρμακείο. Σε καρδιολογικά, ναι. Και επίσης, να σας πω ένα απίστευτο μυστικό, προσπαθώ να πείσω και τη μαμά μου, χοληστερίνη και διαβήτη, να ξέρω ότι κάνει πάρα πολύ καλό. Είναι μαγικό. Είναι η φύση μας, το έχει δωρήσει αυτό. Απόθεμα έχετε σε αυτό? Όχι, παρακαλώ πολύ, γιατί δεν το είχα ανοίξει τόσο πολύ, δεν προλαβαίνω. Αν τελειώσει τώρα στο 20 λεπτό, μισάωρο σίγουρα, μετά από πόσο καιρό, μην κάνεις έτσι, το έχεις καταλάβει ήδη τι έχει να γίνει με αυτό, αν τελειώσει, σε πόσο καιρό θα μπορούμε να το ξαναέχουμε? Αυτό θα πρέπει να δώσω, όχι, αν τελειώσει τώρα, δεν έχω βάλει, νομίζω, εδώ βάζω πάντα 1-2, γιατί συνήθως τα δίνω στα φαρμακεία. Θα πρέπει να παραγγείλω, γιατί πάντα γίνεται παραγωγή, θα πάει τουλάχιστον 20 μέρες, γιατί έρχεται από Ολλανδία, 20 μέρες με ένα μήνα. Δεν παράγω τίποτα από αυτό στην Ελλάδα, και συγγνώμη στους συναδέλφους στην Ελλάδα, αλλά επειδή είμαι πολύ στους κανονισμούς, ειδικά για αυτό που είναι ένα πολύ σημαντικό συμπλήρωμα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το παράξω στο καλύτερο εργοστάσιο παγκόσμια, δηλαδή. Στην Ολλανδία που είναι νούμερο 1. Είπες ότι έχεις 1-2. Έχω αυτή τη στιγμή, όχι, καμιά δεκαριά εδώ, τώρα.
Αχ, πώς έκανε η Βουγιουκλάκη σε εκείνη την ελληνική ταινία Και τώρα που γέλαγε αλλά έκλαιγε, κάπως έτσι νιώθω αυτή τη στιγμή με την ανακοίνωσή σου. λεπτό θα κλάψω τώρα εγώ. Γι' αυτό δεν σας τα λέω, γιατί θα κλάψω. Ποιος θα πρωτοπάρει. Δεν είμαι καλά. Ναι. Όχι, θα πρέπει να κάνουμε παραγωγή μετά. Αν το γνωρίζω, δηλαδή, θα πρέπει να κάνουμε παραγωγή. Αν το γνωρίζει, λέει, οι μισές εδώ πέρα δεν κοιμόμαστε. Οι άλλες μισές πονάει το κεφάλι μας, έχουμε μικρανίες, πέφτουμε κάτω από τον πόνο, κλείνουμε φώτα, κλείνουμε μάτια. Δεν θέλουμε ούτε το κερί, ούτε το φως του κεριού να μας ενοχλεί. Λοιπόν, έχουμε κορίτσια με στήριξη κατά πλάκας. Έχουμε κορίτσια με λύκο. Λοιπόν, θα πούμε ένα αστείο τώρα να το χαλαρώσουμε. Θα σας πω, είμαι κινούμενο εδώ και θα σας πω εμένα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Τρελαίνομαι. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνουμε session για αυτά, θα είναι μεγάλη μου αγάπη αυτά. Τρελαίνομαι εγώ για αυτά. Καθίστε να δω. Να βάλω λίγα. Δεν ξέρω πού είναι κιόλας. Να. Ναι. Να βάλω λίγο. Κύριε Στέφανε, όχι λίγα, κύριε Στέφανε. Και λίγο ζαμπόν. Και αυτές τις σοκολάτες. Γι' αυτό δεν το είχα σκεφτεί καν. Δεν το είχα σκεφτεί. Δηλαδή, επειδή είναι πολύ εξειδικευμένο, δεν το περίμενα. Επειδή πάμε κατευθείαν στα φαρμακεία αυτά, απλά κάποιες κυρίες μας ξέρουν. Με ξέρουν, δηλαδή από το 16 είναι πελάτησες και ψωνίζουν απευθείας από τη σελίδα. Εννοείται θα κάνουμε live μόνο γι' αυτό, πλάκα. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Ένα live μόνο του θα είναι αυτό για να μας δώσει ό,τι συμβουλή και να μας πει και ακριβές δοσολογίες για κάθε θέμα μας, πώς θα το κάνουμε, πώς θα γίνει η ένταξη, το είπε βέβαια ξανά, αλλά θα το ξαναπούμε. Είπε στην αρχή, θα πηγαίνουμε μία πρωί, μία βράδυ. Αν κάποιος φοβάται την υπνηλία, ας πάρει μία σταγονίτσα κατά από τη γλώσσα το βράδυ και για μισή ώρα δεν πίνει, είπε τίποτα. Βοηθάει και στον αυτισμό, ρωτάει η Λίτσα. Δεν υπάρχουν σοβαρές κλινικές μελέτες αυτό. Έχω δώσει σε παιδί που το συζητήσαμε με τη μαμά του, επειδή έχει αυτή την κατευναστική, βοηθάει στο σπασμό που έχει ο αυτισμός. Άρη ότι είναι κατευθείαν στο νευρικό σύστημα. Ναι. Αυτό. Παιδιά, σκεφτείτε ότι είναι κεντρικό νευρικό. Το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι ουσιαστικά όλο μας το σώμα μαζί με τα αγγεία, είναι τα δύο πράγματα που καλύπτει από τον εγκέφαλο, πάει στη σπονδυλική και ανοίγει σε όλο μας το σώμα. Είναι αυτό που δίνει τις εντολές για να κινούμαστε, κεράκια. Τέλος πάντων, μην ζαλίζουμε τώρα τον κόσμο με τόσο πολύ. Οπότε πάει και δίνει, λαδώνει. Σκεφτείτε το πολύ απλά. Σαν να βάζει και να λαδώνει, να δίνει δηλαδή τα συστατικά. Πηγαίνει πάνω στο κεντρικό νευρικό, το λέω και στους γιατρούς, και είναι σαν να δίνει ένα λάδι με συστατικά, απορροφώνται. Και το δυναμώνει. Το δυναμώνει πάρα πολύ. Υπάρχει συνάδελφο. Το site σου υπάρχουν δύο προϊόντα. Ποιο από τα δύο, για το συμπλήρωμα διατροφής ρωτάει. Κατερίνα, πριν απαντήσεις, σε παρακαλώ, επειδή και εγώ είμαστε πάρα πολλές φίλες, εγώ τουλάχιστον προσωπικά θα απογνωρίζω 50. Προσωπικά, όχι από εδώ διαδικτυακά που είναι χιλιάδες. Θέλω να δεσμευτείς, όπως κάνεις πάντα που κρατάς το λόγο σου, ότι όταν θα ξαναέχεις διαθεσιμότητα, ό,τι ώρα και ό,τι μέρα και να είναι, ένα live μόνο για αυτό το πράγμα και αν μπορείς μία εκτοσούλα, ό,τι μπορείς, ας μην είναι 20, ας μην... Εννοείται αυτό. Για να μπορέσουν όλοι να ενημερωθούν σωστά, να παρουσιαστεί από σένα χωρίς εγώ να βγάλω άχνα, γιατί δεν θα ξέρω κιόλας, και να μας κάνεις εξπέρ και να μας σώσεις από φάρμακα και από ατελείωτες ώρες κλάματος και εγκλισμού για ησυχία σε εμάς που υποφέρουμε από αυτοάνοσο. Σε ηκετεύω δηλαδή αυτή τη στιγμή. Εννοείται. Απλά να σας πω ότι τα δύο τα βλέπετε, γιατί το ένα γράφει επάνω 5%, δηλαδή υπάρχει η δραστική ουσία σε περιεκτικότητα 5%, συνδυασμός των δραστικών ουσιών. Το υπόλοιπο είναι έλαιο καρύδας, το γνωστό MCT, το οποίο είναι ένα πολύ καλό... Στιγανίζουμε κιόλας, το βάζουμε και στο φαγητό, είναι τέλειο. Είναι το MCT και είναι και για άλλα πράγματα, είναι και για παιδάκια που έχουν σύνδρομο, μην το πάμε, είναι πάρα πολύ τώρα, μην το βαρύνουμε κι άλλο. Και είναι το 5 ή το 10%. Εγώ πάντα προτείνω το 5% να ξεκινήσουμε, την πιο χαμηλή περιεκτικότητα, να αρχίσουμε να πηγαίνουμε καλά με τις σταγονίτσες μας σιγά σιγά, και το 10% συνήθως το προτείνω σε πολύ σοβαρές κακινικούς πόνους, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ακούγεται, λέει, χαζό. Ειρήνη μου, δεν υπάρχει τίποτα χαζό. Τίποτα. Μην το ξαναπείς αυτό. Αλλά είναι ακριβό, ρωτάει η Ειρήνη. Το συγκεκριμένο το δικό μου είναι κάπως, αλλά θα προσπαθήσω. Τώρα, αν μπείτε, επειδή έχει όλη η σελίδα 20%, θα έχει και αυτό 20%. Το κωδικό δηλαδή το περνάμε και σε αυτό τώρα. Ναι, δεν έχει τίποτα απαγορευτικό η σελίδα μου. Όταν σας λέω είναι 20% παντού. Οι κυρίες ψωνίζουν και τα accessories και όλα τα. Κινητό εργαστήριο είναι η γυναίκα, δεν παίζεται. Ξεκάθαρα όμως. Κινητή κυκλοπαίδεια και κινητό εργαστήριο. Παιδιά, θέλω αυτό το live, εντάξει, δεν ξέρω ότι δεν γίνεται αύριο, αλλά όποτε, μα όποτε και ό,τι ώρα και μεσημέρι να είναι, ό,τι ώρα και βράδυ αργά να είναι, το ξέρεις, και απόγευμα να είναι τέτοια ώρα, χαλαρά, ωραία. Χαλαρά. Όταν θα τα έχεις όλα, θα μιλήσουμε και θα ανοίξουμε ένα live που θα είναι ειδικά για αυτή την περίπτωση, με ακριβές οδηγίες, με συμβουλές, γιατί ειλικρινά δεν ξέρεις πόσος κόσμος, πόση έρευνα και τι συζητάμε πάνω σε αυτό το κομμάτι για το έλαιο κάναβης. Δηλαδή... Ναι, δεν το προλαβαίνω και αυτό. Το ξεκίνησα, δεν το... Και το ξέρω γιατί έχω ανθρώπους από το 16 που δεν το αλλάζουν παρότι έχουν βρει και πιο οικονομικά, επειδή είναι ο συνδυασμός. Από το 16. Και όταν πάνε καλά δεν το αλλάζουν με τίποτα. Δεν το αλλάζουν με τίποτα. Απλά δεν το... επειδή έχει μπει αυτό σε διάφορα αυτά τα μαγαζάκια τα... Δεν το έχω... Το έχω επικοινωνήσει στο Αρετέιο, στην αναισθησιολογική κλινική, που εκεί που ειδικεύονται, γιατί οι γυναίκες εκεί κάνουν, η καθηγήτρια εκεί κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το ξέρει, το έχω επικοινωνήσει και στο διευθυντικό, στο σύλλογο, για να το ξέρουν και να ξέρουν ότι είναι ένα πιστοποιημένο προϊόν. Αν σε περίπτωση το πάει κάποιο, το έχω επικοινωνήσει έτσι, αλλά το έχω αφήσει απλά με τους λίγους πελάτες μας, τους ανθρώπους ασθενείς για μας, που τους κουράρουμε και τους κουράρουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει. Και σήμερα δεν ξέρω πόσο μπορείς να ανέβεις ακόμα στα μάτια μου. Αλήθεια στο λέω. Σιγά. Όχι, δεν είναι σιγά. Όταν ακούς, πάω από τον Τωρίνο τώρα, έτσι, που σου μίλησε για αυτή την περιοχή και εσύ έχεις ψάξει ήδη γι' αυτό και ετοιμάζεσαι γι' αυτό. Όταν με μία ερώτηση για αυτοάνοσο έκανες όλη αυτή, μιλάς 25 λεπτά και έχουμε μείνει άφωνοι για το πόσο μπροστά είσαι της εποχής σου, για το πόσο δεν έφερες το απλό έλαιο κάναβης που βρίσκουμε παντού και έχει κι άλλη τιμή, έτσι. Σαν εταιρεία θα σε σύμφερε αυτό, ας μιλήσουμε ξεκάθαρα. Έφερες ό,τι καλύτερο, το εμπλουτίζεις κιόλας με το δικό σου μοναδικό τρόπο και τις γνώσεις σου και το έχεις φέρει και σε δύο ποσοστά και επειδή δεν είσαι για να πουλήσεις εδώ, αλλά για να βοηθήσεις εδώ, τους λες, ξεκινάμε από τα χαμηλά και ας έχεις τόσο λίγο απόθεμα, δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις. Σταμάτα. Στους διαβητικούς για χοληστερίνη που είπες πώς το χρησιμοποιούν, πες να πούμε και αυτό για να αποθηκευτεί το live, γιατί δεν θέλω να μην ανέβει στο YouTube, θα μας σφάξουν. Το ίδιο πάλι, παιδιά, με τιτλοποίηση το χρησιμοποιούμε, βοηθάει πάρα πολύ, επειδή έχει αυτό που σας είπα, το συγκεκριμένο έχει και πολύ ωραία εμπλουτισμένο ωμέγα 3 και ωμέγα 6 λιπαρά, που τα ξέρετε ότι είναι τα λιπαρά που χρειαζόμαστε, τα καλά λιπαρά που χρειαζόμαστε. Πάλι έτσι με τιτλοποίηση από το χαμηλό, ό,τι θέλετε να δείτε, μην βιαστείτε, μην θεωρήσετε ότι θα πάρετε το μαγικό ραβδάκι και θα αλλάξει. Είναι μέσα στη ρουτίνα, μπαίνει σιγά σιγά. Δεν το πίστευε, κυρία, πραγματικά σας το λέω, είναι στο γραφείο και μου έκανε το δεύτερο. Λέει, δεν το κατάλαβα, σιγά σιγά έκοψα τα ντεπό. Και εγώ γελάω κάθε φορά, γιατί εγώ το ξέρω. Απλά λέω, κάντε υπομονή και θα δείτε σιγά σιγά ότι χωρίς να το καταλάβετε, θα κόψετε τη χημεία, θα κόψετε τα αντιφλεγμονώδη, τα δισκία, θα κόψετε πολλά πράγματα. Και σας μιλάω όχι για τώρα, το λες τώρα σε εμάς. Σε μένα προσωπικά, που τουλάχιστον το μισό μήνα μπορεί να πάρω και 4 και 5 παλμικράν μέσα στη μέρα, έτσι. Δεν το ξέρεις αυτό και δεν το ξέρει κανείς. Αλλά με τις ημικρανίες έχω τρομερό, τρομερό και χρόνιο πρόβλημα. Είσαι απίστευτη. Είσαι ένα δώρο για όλους μας σήμερα. Θα σου έρθει το 5%, το λέω εγώ τώρα. Να τις δώσουμε πολλά
συγχαρητήρια για το φοβερό μυαλό που έχει και για όλα αυτά που βγάζει. Να της δώσουμε φοβερά συγχαρητήρια για το πόσο αγαπάει αρχικά αυτό που κάνει, για το πόσο παθιασμένη είναι και για το πόσο δεν την ένιαξε καθόλου να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα προϊόντα διαμάντια που φτιάχνει, όταν έγινε απλά και μόνο μία ερώτηση και επειδή έχει, αυτό το πράγμα που σας λέω μόνο στο εξωτερικό και το ξέρω από τη φίλη μου και μιλήσαμε γι' αυτό και μας έκανες, εγώ προσωπικά το δέρμα μου δεν έχει επανέλθει, είναι ανατριχιασμένο από την ώρα που ξεκίνησες να μιλάς γι' αυτό και το έχεις από το 2016 και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εμείς δεν το ξέρουμε και γιατί κανένας δεν μπορεί να το προβάλλει, δηλαδή. Αλλά ξέρουμε. Απαγορεύεται και κανονικά δεν έπρεπε. Συγγνώμη γι' αυτό, κανονικά δεν έπρεπε. Δεν θα έπρεπε να πούμε το όνομα. Συγγνώμη γι' αυτό, δεν έπρεπε κανονικά. Αλλά είναι κλειστό τέτοιο και τώρα το σκέφτηκα ότι δεν πρέπει κανονικά, αλλά τέλος πάντων. Ας το θεωρήσουμε κλειστό ή ας το δούμε λίγο αυτό, γιατί και εγώ ξεχάστηκα πάνω στη βοήθεια. Δεν έπρεπε να πούμε καθόλου το όνομα. Ποιο? Συγγνώμη γι' αυτό, δεν έπρεπε. Ποιο όνομα? Ποιο όνομα? Ποιο όνομα, είπες όνομα. Είπε κανένα όνομα, παιδί μου, πέρα από το Άννα και από το... Δεν έχει πει κανένα όνομα. Εγώ δεν, ναι. Εγώ, αν είπες όνομα, εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Τίποτα. Εγώ κρατάω μόνο τα λόγια σου. Εγώ κρατάω μόνο τις συμβουλές σου. Εγώ κρατάω το ότι κάθε live μαζί σου είναι ένα σοκ. Κάθε φορά που μιλάω μαζί σου, θέλω να πω πραγματικά ότι είμαι τόσο πολύ τυχερή, όπως νιώθουμε όλοι, νομίζω, αυτή τη στιγμή που είσαι μαζί μας. Α, δεν είπες, λέει, κανένα όνομα, καλέ. Δεν είναι. Απλά το ίδιο, λέει. Είπα το σημείο μας την κυρία, αν θέλει να μας πει ποια παραγγελία, γιατί αν είναι πληρωμένη κάτι, να δούμε αν μπορούμε να το αλλάξουμε. Έβαλε μια παραγγελία χωρίς τον κωδικό, να τη βοηθήσουμε, να μας στείλει το νούμεράκι της παραγγελίας στο Instagram. Γεωργία Κλεφτοσπύρου, στείλε ένα μήνυμα στο Instagram τον αριθμό της παραγγελίας σου. Πες τους εκεί ότι έκανες μια παραγγελία, αλλά ξέχασες τον κωδικό και θα το φτιάξουν όλα, μην ανησυχείς. Ο Θεός να σας έχει καλά, άνθρωπος πάνω απ' όλα, η Κατερίνα. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας εύχομαι όλα τα καλά που κάνετε για εμάς να έρθουν διπλά σε εσάς. Δώρο ζωής είναι η γυναίκα. Κατερίνα, είσαι θησαυρός. Μην τα λες αυτά. 40. Τα λέω εγώ σου διαβάζω τα σχόλια. Μην τα λέτε αυτά. Πράγμα λέω καλύτερο, η κυρία Κατερίνα. Εδώ ξεχάσαμε το όνομά μας τώρα. Ποιο είναι το όνομά μας? Το όνομά μας ξεχάσαμε. Έχει δίκιο η φίλη μου. Ποιο όνομα? Εμένα είναι χαρά μου, ειδικά για την υγεία τώρα. Αυτό και δεν σταματάμε. Σας λέω, οι παππούδες. Δούλεψα λοιπόν πριν φύγω για το πανεπιστήμιο. Είχα λυσάξει να κάνω σερβιτόρα για να πάρω χαρτζιλίκι, να μαζέψω. Τώρα σας πω να γελάσουμε και να τελειώνουμε αυτό. Να μαζέψω λεφτά κτλ. Λύσαξα, πήγα και στη θεία μου εκεί στο Ξυλόκαστρο. Μου λέει, πάμε σε αυτόν τον κύριο να του πούμε, βρε παιδί μου, γιατί εγώ λυσάω και να δουλεύω. Να του πούμε, βρε παιδί μου, να σε πάρει. Εντάξει, ξεκινάω εγώ το καλοκαίρι, ερχόντουσαν μόνο μεγάλοι άνθρωποι. Εγώ ήμουνα, πήγαινα στο πανεπιστήμιο, φαρμακευτική, χημικό φαρμακευτική. Ερχόταν από πού συζητείτε και του λέγανε, ναι, τι παίρνετε. Α, για τη χολεστερίνη, ποιο παίρνετε αυτό, εκείνο το άλλο. Παιδιά, έβγαζα τέτοιο μπουρμπάρ γιατί του έδινα συμβουλέ. Και κάθε πρωί ερχόντουσαν με τα χάπια και μου λέγανε, Κατερίνα, αυτό που παίρνω. Είναι αγάπη μου αυτό. Δηλαδή, δεν το κάνω. Το κάνω γιατί τρελαίνομαι με αυτό. Τρελαίνομαι. Πόσο τυχερές είμαστε όντως, Αλεξάνδρα. Πόσο τυχερές που ήρθες στο δρόμο μας, πραγματικά. Άσε με μένα. Θα τη γνωρίζατε έτσι κι αλλιώς. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην τη γνωρίζατε και εγώ να μην ήμουν εδώ. Είναι δυνατόν να μην τη γνωρίζατε. Κάποια στιγμή θα τη γνωρίζατε, αλλά έχουμε σοκαριστεί. Η Κατερίνα, είσαι απίστευτη. Δεν έχω λόγια κάποια φορά. Πραγματικά, είδες τι ωραίο. Είδες που όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Η φίλη που ρώτησε στο βραδινό το live μπορεί να μην μπορούσε να μπει, μπορεί να ήταν έξω για φαγητό, μπορεί να είχε πάει για ύπνο. Είδες που όλα για κάποιο λόγο. Να πούμε ότι το live το είχαμε κανονίσει βράδυ, αλλά τη στέλνω εγώ το μεσημέρι και της λέω, βρες η Κατερίνα μου, είναι μεσημέρι. Και επειδή περιμένουν το eye and line, περιμένουν το lift, το super up, θέλουν να κάνουν restock στο lift botox, θέλουν τη ματριξίλ, την κρέμα, μήπως να το κάνουμε απόγευμα, έτσι ώστε να προλάβουμε και να ανέβει και στο YouTube την ίδια μέρα. Γιατί κάνει να ανέβει μετά την επόμενη, αργά και δεν προλαβαίνουν ποτέ.
και είπε η γυναίκα που ήταν εκτός και σε δουλειά από το πρωί, μετά τις 5, 5 η ώρα μπαίνω σπίτι, ό,τι ώρα θέλεις και 5.30 μπορώ. Γιατί αυτή είναι η Κατερίνα, είναι η ακούραστη πηγή εγκυκλοπαίδεια, sharing, μοιράζομαι, νοιάζομαι. Αυτό είσαι. Μοιράζομαι, παιδιά, μοιράζομαι, παρακαλώ, μοιραζόμαστε. Αυτό. Σ' αγαπάμε. Σ' αγαπάμε και λίγο πιο πολύ σήμερα. Θα μας επιτρέψεις σήμερα, με αυτό που μάθαμε είμαστε για σένα, λίγο περισσότερο. Αυτό. Εντάξει, σιγά. Σιγά. Πόσο ταπεινή είναι, κοιτάξτε τι. Κοιτάξτε τι, εδώ να δεις. Αχ, να μιλήσει κοντά τώρα, δεν θα την κάναμε έτσι να μην μπορεί να πάρει ανάσα. Μόνο εγώ το σκέφτομαι αυτό. Έτσι θα σε κρατούσαμε. Έτσι θα σε... Στην έκθεση τι σε περιμένει. Δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Ξέρεις γιατί το καταφέρουμε. Εγώ το... Τι βλακία, πώς... Μέσα στον πανικό. Μέσα στον πανικό. Εδώ. Δεν μοιράζει. Ποτέ δεν είναι αργά. Το κάνεις με αγάπη και γι' αυτό είσαι εξαιρετική στη δουλειά σου. Άσχετα. Όπως εγώ θα ήμουν πολύ καλή αισθητικός. Μόνο να γυρνούσα το χρόνο πίσω, βέβαια, ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά για τίποτα. Ποτέ για τίποτα. Δες την Κατερίνα. Ακόμα τώρα συνεχίζει, ακόμα τώρα μαθαίνει, ακόμα τώρα... Ακόμα, παιδιά, συνέχεια, ακόμα τώρα εξελίσσεται. Και εγώ ποτέ δεν σταματώ. Μέρα, νύχτα. Μου στέλνουν μηνύματα. Εσύ κοιμάσαι ποτέ? Όχι, γιατί έχω το μικρόβιο, έχω το ζουζούνι μέσα μου που πρέπει να κοιτάω, να διαβάζω, να μαθαίνω. Και επιστήμονας και άνθρωπος. Με αυτό θα κλείσουμε και με τον κωδικό ANA 20 σε όλη την Ακάμια για 48 ώρες. Ε? Ναι, ναι. Για 48 ώρες. Βέβαια το 48 ώρες, μην το δέσουμε και κόπο. Μέχρι εξαντλήσεως αποθέματος, γιατί με εσάς κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό. Δεν θέλω να την κάνω να κλάψει. Και αν θα κλάψει και αν θα κλαίει, θα είναι μόνο από ευτυχία και από περηφάνεια που είναι ανάμεσά μας. Και είμαστε ευλογημένοι που την έχουμε γνωρίσει. Δεν θα κλάψει ποτέ από στεναχώρια όσο είναι εδώ σε αυτή την παρέα. Αυτό το υπόσχομαι εγώ. Αυτά. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Και εγώ σήμερα σ' αγαπώ φιλιά. Πιο πολύ από ποτέ, να το ξέρεις. Και εγώ γιατί... σήμερα το χάρηκα πιο πολύ γιατί είναι η αγάπη μου. Η υγεία και η προσφορά είναι η αγάπη μου. Μεγάλο φιλί. Μεγάλο φιλί. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και να είσαι πάντα έτσι. Να μην αλλάξει ποτέ. Λοιπόν, σας ανεβάζω τώρα σε story τα προϊόντα. Θα σας ανεβάσω και αυτό το μαγικό, αν θα έχει μείνει τίποτα, εννοείται. YouTube, αν δεν προλάβεις τίποτα, χίλια συγγνώμη, αλλά βλέπεις τι γίνεται. Δεν φταίμε εμείς. Η γυναίκα είναι φωτιά. Η γυναίκα είναι... είναι χαμός. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Καλό σας Σαββατόβραδο και Κατερίνα, μεγάλο και τεράστιο respect. Αυτό. Φιλιά. Φιλάκια. Γεια σου.